Απεστέγασαν την στέγην όπου γίν. Θαύματα, αδερφοί μου, τα οποία επετέλεσε ο Κύριος μας επάνω στην γη. Θαύματα υπερφυσικά κατέγραψεν η χάρη του Αγίου Πνεύματος εις το Ιερόν Ευαγγέλιον, δια να τα έχουμε εμείς ως παρηγορίαν και στήριγμα εις την ζωή μας. Μεταξύ δε των θαυμάτων τα οποία επετέλεσεν μόνον ο Θεός, είναι και το σημερινό το οποίο νικούσαμε, ότι ευρισκόμενος ο Κύριός μας εις την Καπερναούμ, εις ένα σπίτι, εις μία νοικίαν, εκεί λέγει συνήχθη όχλος πολλής και δεν είναι δύνατο κανείς να πλησιάσει δια να εισέλθει στην οικίαν. Και ευρισκόμενος ο Κύριος μεταξύ του πλήθους εκείνου, ήρχεσε λέγει να λαλεί των λόγων. Σκοπός του Θεού μας είναι να μας σώσει, και σκοπός μας ημάς ημών είναι να μη σωθούμε. Φοβερό του το οποίο αντικρίζουμε στη ζωή μας, αδερφοί μου. Αγωνίζεται ένας Θεός να μας πάρει κοντά του, και αγωνιζόμεθα εμείς να φύγουμε από κοντά του. Εταπεινώθη ένας Θεός δι' εμάς δια να μας σώσει, υπερηφανευόμεθα εμείς δια να φύγουμε από κοντά του. Ας δούμε όμως εκείνους που θέλουν να σωθούν. Ευρισκόμενος ο Κύριος και διδάσκον τον λόγον του, πολλοί τον επλησίαζαν, ασθενείς, οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων, τυφλοί, παράλυτοι, λεπροί. Και σήμερα ένας λεπρός, ένας παράλυτος, ένας ανήμπορος, ένας τυφλός, ένας χολός, όλα μπορεί να τα συγκεντρώσουμε επάνω στον παράλυτον άνθρωπο. Διατί? Διότι είναι ασθενής δια να πεθάνει και είναι αμαρτωλός δια να κολλαστεί. Έχει δύο θανάτους που τον πλησιάζουν και είναι και οι δύο τελικοί. Δεν υπάρχει σωτηρία. Ασθενής, παράλυτος, δεν μπορεί να κινηθεί και ό,τι θέλει πρέπει να του τα κάνουν οι άλλοι. Αμαρτωλός, βαρύτατα, και είναι εις αυτόν βεβαία η κόλασης. Ποιος θα τον σώσει? Άνθρωπος δεν δύναται. Και εκεί που είναι μόνος του, είτε συγγενής ήτανε, είτε φίλοι του, είτε πρόσωπα γνωστά του, δεν μας αναφέρει το Ιερόν Ευαγγέλιο, κερδίζει τον πόνον και την συμπόνια. Και τον παίρνουν τέσσερις. Είναι τούτο το οποίο θα συμβεί και εις εμάς, αδερφοί μου. Κάποτε θα μας οδηγήσουν και εμάς τέσσερις εις την εκκλησία την οποία μισούμε σήμερα. Δεν τη θέλουμε. Χτυπάει η καμπάνα και εμείς ενοχλούμεθα. Χτυπάει η καμπάνα και εμείς υβρίζουμε τον ιερέα. Βλασφημούμε τον Χριστό. Βλασφημούμε την Παναγία μας. Γιατί μας ανησυχεί η καμπάνα.
αλλά θα έρθει στιγμή κατά την οποία θέλοντες και μη θέλοντες θα μας φέρουν τέσσερις εις τον Χριστόν, όπως φέρουν και σήμερα τον παράλυτον. Θέλουν να τον πλησιάσουν και αυτόν εις τον Χριστόν. Πλην όμως ο όχλος είναι πολλής. Ο κόσμος δεν εννοεί να φύγει ούτε λεπτό από κοντά στον Χριστόν. Γλυκύτατος ο λόγος του, θεϊκός ο λόγος του. Δεν ακούστη άλλος επί της γης, ούτε θα ακουστεί. Γλυκύτατος ο λόγος του Θεού. Μόνον όταν έρθει ο Αντίχριστος θα είναι γλυκής καταρχάς. Όταν έρθει ο Αντίχριστος θα φανεί πως είναι γλυκής όπως ο Χριστός. Θα θέλει να δώσει δικαιοσύνη, θα θέλει να αποκαταστήσει τους αδικουμένους, θα θέλει να υπερασπίσει τις χείρες και τα ορφανά, θα θέλει να δώσει παντού την παρουσία του και το είπε ο Κύριος μας. Ήρθα εγώ, λέγει, και δεν θα με δεχθείτε. Και όταν έρθει εκείνος το όνομα το δικό μου, εκείνον θα δεχθείτε. Δι' αυτό πόσο πρέπει να είμαι θα προσεκτική, αδερφοί μου, στη ζωή μας. Μην τυχόν και μας γελάσει ο Αντίχριστος. Γλυκύτατος λοιπόν ο Ιησούς εις των λόγων του, ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα παραμερίσει αυτή τη στιγμή για να εισέλθει ο Χριστός, ο παράλυτος. Φωνάζουν οι τέσσερις, εμπόδια φοβερά. Ξαναφωνάζουν, σπρώχνουν, δεν ακούει κανείς. Ακούουν μόνον το λόγο του Χριστού. Έχουμε άρρωστον, δεν εννοούν να κάνουν πίσω καθόλου. Αλλά δεν εννοούν να κάνουν πίσω και εκείνοι που τον κρατούν. Τι θα γίνει τώρα? Θέλουν να πλησιάσουν τον Χριστό, δεν μπορούν. Εμπόδια φοβερά. Να επιστρέψουν στο σπίτι των παράλυτων, δεν θέλουν. Και τότε, αδερφοί μου, σοφίζονται, σκέπτονται, αποφασίζουν. Τι θα κάνω? Θα ανέβουμε στην στέγη, θα χαλάσουμε την στέγη και θα τον κατεβάσουμε με σχοινιά μπροστά στον Χριστό. Αυτή ήταν η σκέψη του. Και το έπραξαν. Ανέβησαν στην στέγη και απεστέγασαν την στέγη όπου είναι, λέγει, και κατέβασαν τον παραλυτικόν μπροστά στον Χριστό. Ειδών δε ο Κύριος την πίστην αυτών, λέγει το παραλυτικό. Τέκνον του λέγει, αφέοντες οι αμαρτίες σου. Χτυπά τη ρίζαν ο Χριστός μας, αυτήν τη ρίζαν του δέντρου. Δεν κόπτει τους κλάδους. Η θεραπεία είναι η κλάδη. Δεν θέλει να κόψει τους κλάδους, θέλει να κόψει τη ρίζα για να θεραπευθεί ο παράλυτος. Και εκείνος γνωρίζει ποια είναι η ρίζα. Η αμαρτία. Η αμαρτία η οποία ασθενεί και το σώμα. Όσοι κάνουν την παράκληση της Παναγίας μας ενθυμούνται εις τον παρακλητικόν κανόναν την ωραιοτάτην εκείνη μπλοκή του τροπαρίου της παρακλήσεως της Παναγίας μας. Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Ναι, αδερφοί μου, αιτία της παραλύσεως είναι η αμαρτία. Και τώρα θαύματα τα βλέπουν οι εχθροί του Κυρίου και λέγουν, άνθρωπος είναι, θαύματα κάνει. Όταν όμως λέγει αφέοντες οι αμαρτίες σου, κατασκανδαλίζονται. Διότι μόνον ένας συγχωρεί αμαρτίας, μόνον ένας, ο Θεός. Και τη στιγμή εκείνη του ελέγχει ο Κύριος, θεραπεύει τον παράλυτον, σηκώνει το κρεβάτι στους ώμους του και φεύγει. Και ο κόσμος χαίρεται, διότι βλέπει πράγματα πολύ μεγάλα, λέει. Λυπούνται όμως οι εχθροί του Χριστού και θα τους αφήσουμε να λυπούνται διαπαντός.
Θα συνεχίσουμε εμείς για να δούμε όμως πώς πρέπει να πλησιάσουμε τον Χριστό. Εμπόδια, αδερφοί μου. Θα τα δούμε τα εμπόδια από τη στιγμή που γεννόμεθα. Αρχίζει ο άνθρωπος να περπατήσει τον κόσμο αυτόν και αν μεν είναι από πτωχική οικογένεια, από τα μικρά του χρόνια στερείται, και αν είναι από πολύτεκνη οικογένεια φωνάζουν τα ράδια, καλύτερα αν βλώσεις πάρα πολλά παιδιά. Δηλαδή καλύτερα να φωνεύεις παρά να ευεργετείς, να γίνεις φωνιάς. Αυτή είναι η σημερινή κοινωνία, αδερφοί μου. Και το κράτος δίδει αφιδώς την ελευθερία δια τους φόνους. Ας κολυμπάει η Ελλάδα στο αθώο αίμα, δεν ενδιαφέρει κανένα. Αλλά έρχονται τα σημεία των καιρών. Βρέχει σε αυτήν την πόλη της αμαρτίας, δεν βρέχει εκεί που θα φάει αυτή η πόλη της αμαρτίας. Η Ήπεθρος είναι κατάξυρη, αδερφοί μου. Φάτε τώρα νερόν, πιέστε νερόν. Εχιόνισε τόσες φορές φέτος, δεν έβρεξε όμως την Ήπεθρο. Ουέ και αλίμονον αυτής της πόλεως. Σιγά σιγά θα έρθει η στιγμή κατά την οποία δεν θα έχει τι θα φάει αυτός ο κόσμος. Και τότε, ίσως τότε φωνάξουν τον Θεό, αλλά θα είναι αργά. Ναι, αδερφοί μου, από τα μικρά τα χρόνια λοιπόν, στερημένος ο άνθρωπος, εισέρχεται να μορφωθεί. Και πού μόρφωση σήμερα, εχάθηκε και η μόρφωση. Τέλος πάντων, με πολλήν κόπον φτάνει σε ένα σημείο, μορφώνεται με κόπους πολλούς, τελειώνει και από τη μόρφωσή του, έως ότου να φτάσει εκεί τα εμπόδια τεράστια, τα υπερπίδει όμως. Και μετά από τη μόρφωση τι γίνεται, δουλειά. Εδώ αγωνίζεται ο άνθρωπος, ο τίμιος άνθρωπος. Εκείνος που θέλει να ζήσει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, το σπίτι του αγωνίζεται. Λέγει, εσπατάλησα τόσο καιρό στη μόρφωσή μου, ας έβρω μία δουλειά. Με πολλούς σκόπους, αφού εγύρισε δεξιά και αριστερά, αφού εκτύπησε τις πόρτες όλες, αφού υπέβαλε τα δικαιολογητικά του και τις σπουδές του και τα πάντα του, εν τέλει κάποτε ανοίγει μία πόρτα. Χαρούμενος ο άνθρωπος εισέρχεται και δια να εργαστεί. Ο πρώτος καιρός πολύ ωραίος, τα πάντα χαρούμενα. Εν τόσο λίγου χρονικού διαστήματος όμως αρχίζει ο προϊστάμενος να είναι ιδιότροπος. Αρχίζουν οι συνάδελφοι να υποθάλπουν και να βάζουν σκάνδαλα και συκοφαντίες, δυσκολία. Πώς θα περάσει ο άνθρωπος? Να περάσει, αλλά οι δυσκολίες πολλές, φθόνος, μίσος, έχθρα, κακία, υποθάλπουν τον άνθρωπο, τον τίμιον, και εκείνος σκέπτεται τι να κάνει. Αφού περάσουν τα πρώτα εμπόδια, για να δούμε αν έχει άλλο εμπόδιο εις την ζωή, εκτός από τη δουλειά. Εμπόδιο εις την αρετή. Θέλει να καλλιεργήσει την αρετή του άνθρωπος, αλλά και εδώ πολλά εμπόδια. Εάν μεν είναι εις το σπίτι ο σύζυγος, η σύζυγος είναι άπιστος. Εάν η σύζυγος είναι πιστή, ο σύζυγος είναι άπιστος. Εάν αγωνίζονται για να φέρει τα παιδιά του κοντά του, τα παιδιά του ποιούν ανταρσίαν. Επιτίθενται. Θέλουν, αδερφοί μου, οι πάντες ζητούν να εμποδίσουν τον άνθρωπο και στο θέμα της αρετής. Οι συνάνθρωποι του, οι γείτονες, οι γνωστοί, οι φίλοι, όλοι. Εάν ομολογήσει Χριστόν, τον κοροϊδεύουν. Εάν είναι στο σχολείο το παιδί σήμερα όπως έχουμε φτάσει, αλίμονο και τρισαλίμονο, εάν το αντιληφθούν τα άλλα παιδιά ότι είναι με την Εκκλησία.
Επήγατε ποτέ στο σχολείο να ερευνήσετε το θέμα τούτο για τα παιδιά σας, εάν τα θέλετε να είναι κοντά στον Χριστό? Εάν δεν τα θέλετε, αδιαφορείτε. Πηγαίνετε λίγο στο σχολείο να δείτε τι γίνεται εκεί. Εάν δεν φορεί παντελόνια η κόρη σου και φορεί τη φουστίτσα της που πρέπει να τη φορήσει, γιατί είναι γυναίκα, αλίμονον και τρεις αλίμονον, διά να έρθουν οι λόγοι των πατέρων της Εκκλησίας του Οσίου Νείλου, ο οποίος λέγει, όταν θα δείτε τον άνδρα, λέγει, να φορά τα ρούχα της γυναίκας και την γυναίκα να φορά τα ρούχα του ανδρός, αυτό το βλέπουμε. Εάν κάνετε ένα περίπατο μέσα στους δρόμους τους επικινδύνους το βράδυ, θα δείτε πολλούς ανομάλους ανθρώπους να φορούν τα ρούχα των γυναικών. Έγινε η Αθήνα Άγιος Φραγκίσκος της Αμερικής. Κινδυνεύουν τα παιδιά σας από τους ανομάλους ανθρώπους και το φοβερόν ότι εφτάσαμε και εις το αποκύημα της αμαρτίας, τη γέννα της αμαρτίας. Ακούσατε τι είπαν οι υπεύθυνοι? Ότι κάθε 10 στρατιώτες ένας είναι με το AIDS. Αλίμονό μας και τρεις αλίμονό μας. Πού θα φτάσουμε? Ναι, αδερφοί μου, χτυπούμε το γρόθο μας επάνω στο μαχαίρι, αλλά θα τα πληρώσουμε, αδερφοί μου. Ώστε η Αθήνα, η πόλη των ανομάλων, Άγιος Φραγκίσκος, ο οποίος αριθμεί 9 εκατομμύρια ανομάλους. Ναι, αδερφοί μου, ώστε οι άντρες τα ρούχα των γυναικών και οι γυναίκες τα ρούχα των ανδρών. Το λοιπόν, πού θα φτάσουμε? Τέλος, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Τότε, λέγει, θα δείτε ότι είναι το τέλος του κόσμου. Όταν περπατά ο άντρας και η γυναίκα στον δρόμο, λέγει, και δεν μπορεί να ξεχωρίσεις ποιος είναι και ποια είναι, τότε είναι το τέλος του κόσμου. Αυτά τα βλέπουμε. Εάν το παιδί σου λοιπόν πάει στο σχολείο και φορεί τη φουστίτσα της, αλίμονο και τρεις αλίμονο. Και μου τηλεφωνούν από τα σχολεία. Τι μου τηλεφωνούν από τα σχολεία? Από τα γυμνάσια. Μου λένε, πατέρ Σάβα, τι γίνεται? Υπήρχαν τρεις, λέγει, κοπέλες οι οποίες διάβαζαν τη Σολομονική. Άλλη πληγή για την Ελλάδα. Τα βιβλία της μαγείας παίρνουν και φέρνουν στα σχολεία και θα δαιμονιστούν όλοι οι νέοι. Και έπεσαν, λέγει, ξηρές και οι τρεις, λέγει, φώναζαν τους για όλους για παιχνίδι. Αλλά οι διαόλοι δεν κάνουν παιχνίδια. Φώναζαν τους για όλους, εδαιμονίστησαν και οι τρεις, και αντί να τα πάρουν στην εκκλησία, λέγει, τα πήρα στο νοσοκομείο και ο διάβολος χαίρεται. Ναι, αδερφοί μου, αυτά είναι τα νέα τα δυσάρεστα. Τα νέα τα τρομερά. Τα νέα τα φοβερά. Το λοιπόν εμπόδια και στα σχολεία, εμπόδια παντού, αλλά θάρρος. Ας πάρουμε θάρρος να δούμε πώς θα νικήσουμε. Θα νικήσουμε, αδερφοί μου, πρώτα-πρώτα, εάν κάνουμε ό,τι κάνουν αυτοί οι οποίοι αθλούνται. Προσέξατε πόσους σκόπους, πόσους υδρότας, πόσες αγωνίες, πόσες προπονήσεις κάνουν για να πάρουν ένα ψευδοάθλημα. Να πάρουν ένα εύγε από τους ανθρώπους. Οι εμείς οι οποίοι θα πάρουμε την Βασιλεία των Ουρανών, τι έχουμε κάνει? Ασχοληθήκαμε ποτέ, κουραστήκαμε ποτέ, έχισαμε υδρότα ποτέ? Έχουμε κάνει καμιά προπόνηση? Θάρρος έχουμε? Πρέπει να έχουμε θάρρος εις τας δυσκολίες. Ώστε πρώτα θάρρος. Έπειτα, αδερφοί μου, πρέπει να έχουμε νίκη, πίστη, πείραν. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες? Με την πρώτη δυσκολία δεν μπορούμε να υψώψουμε τα σχήρας και να παραδοθούμε στον εχθρό. Ο στρατιώτης, ο οποίος είναι στην μάχη, αδερφοί μου, εάν ακούσει τη σφαίρα και κατεβάσει τα χέρια του και τα διπλώσει ή τα υψώσει να παραδοθεί, η πατρίς κινδυνεύει και αγωνίζεται. Και όταν αποθάνει, η πατρίς εξετάζει πού έφαγε τη σφαίρα, στο στήθος, τότε τον στεφανώνει. Αν έφαγε τις σφαίρες στην πλάτη, τότε λέγει προδότης, λέγει. Επρόδωσε την πατρίδα. Ναι, αδερφοί μου, θάρρος λοιπόν στις δυσκολίες, όπως οι σημερινοί τέσσερις οι οποίοι σηκώνουν τον παράλυτο. Για να έρθουμε κοντά στο Χριστό χρειάζεται θάρρος, χρειάζεται πείρα, χρειάζεται τόλμη.
ή θέλησε ένας νέος να μάθει αυτοκίνητο, να οδηγεί αυτοκίνητο. Επλησίασε το δάσκαλο και εκείνος τον οδήγησε έξω από την πόλη, τον πήρε σε μία πεδιάδα και εκεί τον οδήγησε και του λέγει «Έτσι πρέπει να κάνεις για να οδηγήσεις το αυτοκίνητο». Κάθισε στο τιμόνι ο νέος και αμέσως έμαθε να το οδηγεί μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά, να αλλάζει τις ταχύτητες πολύ ωραία και γύρισε στο δάσκαλο και λέει «Μα εύκολο πράγμα είναι, πολύ εύκολο πράγμα είναι». «Ναι», του λέγει εκείνος, «πάρα πολύ εύκολο». «Τώρα», του λέγει, «αφού είσαι ευχαριστημένος, ας μπούμε και στην πόλη». Μπαίνουν όμως στην πόλη και αρχίζουν οι πεζοί να περπατούν, οι γέροντες να μην ακούουν, ποδήλατα και μοτοσυκλέτες να περνούν, όλοι να έχουν δικό τους αυτοκίνητο, και εκεί ο νεαρός έχασε το θάρρος του και με πολύ υδρότα το οδήγησε σε μία πάροδο και γυρίζει στο δάσκαλο και του λέγει «Πολύ δύσκολα τα βλέπω», του λέγει. «Ας μείνησαν όλοι αυτοί οι άλλοι», του λέγει, «και τότε θα ήταν εύκολο». «Ναι», του λέγει, «ακριβώς το δύσκολο είναι ότι υπάρχουν και οι άλλοι», του λέγει. «Τώρα τι θα κάνεις?» «Να αγωνιστούμε, ναι αδερφοί μου, υπάρχουν και οι άλλοι δίπλα μας οι οποίοι μας εμποδίζουν. Τι θα κάνουμε?» «Να αγωνιστούμε, να φτάσουμε κοντά στον Χριστό. Και τώρα διάβουμε τας Αγίας ημέρας της Τεσσαρακοστής. Ας νηστεύσουμε, ας προσευχηθούμε, ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας αξιώσει να πλησιάσουμε και εμείς κοντά Του, όπως τον παράλυτον, για να ακούσουμε από το στόμα Του. Παιδί μου, αφαιώντες οι αμαρτίες σου, άρων των κραβατών σου και ύπαγες των οίκων σου, περιπάτη. Να αγωνιστούμε, αδερφοί μου, να φτάσουμε τα σημέρα σας των Αγίων Παθών και την Αγία Ανάσταση του Κυρίου μας. Αμήν».